αλήθεια δεν χρειάζονται πολλά για τον Κυριάκο Μάτση. Συγχωρέστε με για τις σημειώσεις. Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι στις 23 Ιανουαρίου του 26 και 20 χρόνια μετά εξασφάλισε θέση στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λίγο πιο κάτω. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην πόλη γνώρισε τον Γρηγόρη Αυξεντίου, που υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ανέπτυξε πλούσια πολιτική και πνευματική δράση εδώ, οργάνωνε διαλέξεις διαφώτισης για την Κύπρο, που ήταν τότε φυσικά αγγλική αποικία. Με την επιστροφή του στο νησί, εργάστηκε ως γεωπόνος στην Αμόχωστο και εντάχθηκε στην Παναγροτική Ένωση Κύπρου, με την οποία πάλεψε για τα δίκαια του αγροτικού κόσμου. Συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου του 1956 μετά από προδοσία. Και κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων, ο ίδιος ο κυβερνήτης Χάρτινγκ του προσέφερε το τεράστιο ποσό των 500.000 λιρών για να αποκαλύψει που κρυβόταν ο διγενής. Δεν το έκανε και έμεινε ως γνωστόν το ρητό του ου περί χρημάτων των αγώναν ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. Είναι κοινό γνωστό ότι ο Κυριακός Μάτσης ήταν από τους πιο πνευματικούς ανθρώπους της ΕΟΚΑ. Ήταν μεγάλη. Μια τεράστια απώλεια όχι μόνο για το Αντάρκτικο αλλά και για την μετέπειτα πορεία του κυπριακού ελληνισμού. Αξίζει να τον τιμούμε και είναι εξαιρετικά συμβολικό ότι η κυρία Τασούλα Ισάκ θα μας κάνει την τιμή και θα καταθέσει το στεφάνι μας στην πρωτομή του. Φύλαξη της μνήμης της θυσίας του Τάσου και του Σολομού. Επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να μεταφερθεί το αίτημα σε όλο τον ελληνισμό για εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης των δολοφόνων που παραμένουν ελεύθεροι στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Στις 11 Ιουλίου επιστρέφουμε Κύπρο και στις 17 θα γίνει μεγάλη εκδήλωση στην Λευκοσία.